Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση των τμήματων υποδομής του Ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται με τη λήξη της περίοδου 2008-2009 και μπορώ να πω ότι έχει διπλό στόχο και σκοπό. Ο πρώτος είναι να γνωρίσουμε τις επιτυχίες που είχαν φέτος τα τμήματα υποδομής και μικρών ηλικιών του ΑΟ Κέρκυρα. Ίσως για πρώτη φορά, με μεθοδική δουλειά, με προγραμματισμό, με αξιοπρέπεια, ήρθαν κάποιες σημαντικές θέσεις που θα σας αναφέρω σε λίγο. Και ο δεύτερος στόχος και σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά και εσείς βέβαια να γνωρίσετε την ιστορία αυτής της ομάδος και πραγματικά να καταλάβουν τα παιδιά αυτά πόσο βαριά είναι αυτή η φανέλα που φοράνε μέσα στο γήπεδο και πόσοι και ποιοι μεγάλοι άσοι την έχουν φορέσει κατά το παρελθόν. Να ξεκινήσω από τις επιτυχίες των ομάδων υποδομής του ΑΟ Κέρκυρα φέτος. Καταρχάς, η ομάδα νέων για πρώτη φορά κατέλαβε την 6η θέση στο πρωτάθλημα νέων Β' Εθνικής Κατηγορίας και συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη φορά. Πρώτη θέση επίσης στο κύπελλο Ελπίδας. Τρίτη θέση στις ηλικίες παιδών, στο πρωτάθλημα παιδών. Πέμπτη θέση στους προπαίδες. Και μεγάλη επιτυχία, πρώτη θέση στην ηλικία των juniors. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ για τις μεγάλες αυτές επιτυχίες που δείχνουν, το λέω για μία ακόμη φορά, ότι ίσως για πρώτη φορά, έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο δικό μου, αλλά για πρώτη φορά παρουσιάζεται αξιοπρέπεια, μεθοδικότητα, προγραμματισμός πάνω στα τμήματα αυτά του ΑΟ Κέρκυρα. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δούλεψαν γι' αυτό. Θέλω να παρακαλέσω τον υπεύθυνο του Ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα, τον κύριο Μάκη Κουλούρη, να έρθει στο μικρόφωνο. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε απόψε κοντά μας σε αυτή την ωραία θέση της Κέρκυρας και θυμηθήκατε για τα περασμένα σας χρόνια. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αν σε αυτή τη βιαστική προσπάθεια που κάναμε ξεχάσαμε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι απόψε κοντά. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσουμε εσείς που ξέρετε τους άλλους συμπαίχτες που είχατε στο παρελθόν κάποιος λίγο να ασχοληθεί περισσότερο και να μας τους δώσει για επόμενη φορά γραμμένους να μπορούμε να έχουμε πλήρη στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι μια άλλη παρόμοια εκδήλωση και να είμαστε περισσότεροι. Αυτή η προσπάθεια που κάναμε φέτος ξεκίνησε, ας πούμε, τη λέξη πιο σοβαρά για ένα κυρίως λόγο. Επειδή έχουμε την παραχώρηση στον πλάτραφο των 8 στρεμμάτων και εκεί θα γίνει το πρώτο βοηθητικό του ΑΟ Κέρκυρα και πιστεύω ότι με την προχθεσινή ανακοίνωση του Μεγάλου Κονδυλίου πλέον το γήπεδο θα γίνει σίγουρα το επόμενο μήνα. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο τον κύριο Καλογιάννη και τον κύριο Λιπάτζη για τη σχηματοδοτήση και για την προσπάθεια και φυσικά και τον κύριο Δέδια που προσπάθησε και βοήθησε αυτό το αίτημα το δικό μας να γίνει πραγματικότητα. Με αυτό το γήπεδο που θα έχουμε του χρόνου στον πλάτραφο μπορούμε να κάνουμε μια πιο επίσημη δουλειά για τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε σε διάφορα άλλα γήπεδα, στο Κοντόκαλι, πηγαίναμε στην ΕΠΣ και αστικές ώρες, αλλάζαμε σε ένα ενιαίο αποδητήριο, οπότε απαγοητεύομασταν εύκολα και γι' αυτό κάποια στιγμή σταματάγαμε. Φέτος κάναμε μια πιο συντονισμένη δουλειά, η οποία οφείλεται κυρίως στους προπονητές τους οποίους άντεξαν περισσότερο όλη αυτή την προσπάθεια
και την πήραν, θα λέγαμε, και πολύ προσωπικά. Ήρθαν αυτές οι επιτυχίες που θα έλεγα ότι ναι, μεν φέρνται ως επιτυχίες, αλλά αν αναλογιστεί ο καθένας τη βαρύτητα του ονόματος της ομάδας μας, θα πρέπει να μην θεωρηθούν τόσο μεγάλες επιτυχίες, απλώς αρχή για νέα βάση ποδοσφαιριστών που κάποια στιγμή θα απαρτίζουν τη μεγάλη ομάδα του Αλκέρκυρα. Από αυτή τη θέση ήθελα πάλι να ευχαριστήσω και τους γονείς οι οποίοι έχουν κάνει τόσο μεγάλη θυσία και για την ομάδα των νέων και για την Ακαδημία. Και ελπίζω, εφόσον ευχαριστημένοι, την επόμενη χρονιά να συνεχίσουν το ίδιο. Αν έχουν κάποια προβλήματα, κάποιες καινοτομίες, θα θέλανε κάτι ιδιαίτερο να το κουβεντιάσουν μαζί μας ή με τους προπονητές. Οι προπονητές αυτή τη στιγμή θα είναι αυτοί οι οποίοι έχετε πάρει ένα φυλάδιο, θα είναι και άλλοι ένα ή δύο πιθανόν σε αυτά τα τμήματα. Η έναρξη της Ακαδημίας θα είναι 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9, στο γήπεδο της ΕΦΣ στο Κανόνι. Πραγματικά, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό όπου είδα, έζησα αυτή την ομάδα δεκαετία 69-75, αυτή την εξαετία. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί ήταν οι πραγματικοί γίγαντες του κερκυραϊκού ποδοσφαίρου, τα παιδιά των άλλων γιγάντων, του Αστέρα, του Ελίσποντου και του Άρη. Βεβαίως. Καλησπέρα σε όλους. Ειλικρινά, να ξέρετε ότι είναι τιμή για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή η πρωτοβουλία αυτή που κάνει ο Αστέρας στην Κέρκυρα και μακάρι να γινόταν αυτό από όλες τις ομάδες. Έχουν αυτό που είπε πριν και ο κύριος Κουλούρης. Μην ξεχνάτε τους παίχτες, την ειδοποιότητα, μην ξεχνάτε τους Κερκυραίους. Γιατί πιστεύω ότι σε μια ομάδα το παρόν και το μέλλον ξεκινάει από μέσα από την ομάδα, δηλαδή από την Κέρκυρα. Γι' αυτό θέλω, το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό, μην ξεχνάτε τους Κερκυραίους ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχουν παιδιά που αξίζουν να παίζουν στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε και να είστε καλά. Κύριος Φάνης Καλόπουλος, μεγάλη μορφή του Ελίσποντου, του μεταπολεμικού Ελίσποντου και για πολλά χρόνια αρχηγός του ΑΟ Κερκύρα, γενικός αρχηγός. Συγχαρητήρια στον Πάγκη. Συγχαρητήρια στον Πάγκη για την πρωτοβουλία που έκανε. Το άξιζε του παιδί αυτή η απονομή. Δεν έκαμε τίποτα άλλο για αυτά που είπε ο ΑΟ. Ο Αποστόλου είναι πολύ σωστά. Η Κερκυρέ έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλία, γιατί στην Κέρκυρα έχει παιδιά και πρέπει να μπουν και αυτά μέσα.